Συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του Ηρακλή, τον Μανώλη Νικολακάκη που έχουμε στην γραμμή μας. Μανώλη, καλώς ήρθες στην ομάδα. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ και φαντάζομαι είναι μια εξέλιξη που σε ικανοποιεί να συνεχίσεις την καριέρα σου σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Ηρακλής, έτσι. Ναι, μιλάμε για κάτι που από την πρώτη στιγμή με το που έμαθα για το ενδιαφέρον του Ηρακλή, το ήθελα πάρα πολύ. Κάθε μέρα παρακαλούσα να έχει αίσιο τέλος όλη η κατάσταση. Στάθηκα τυχερός, όλα πήγανε καλά και πλέον ανήκω στην οικογένεια του Ηρακλή και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί όταν ενδιαφέρεται μια ομάδα σαν τον Ηρακλή για εσένα, αυτό είναι άκρως τιμητικό για εσένα και για όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια πάνω στον χώρο του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Αλήθεια, Μανώλη, πώς προέκυψε και πότε χρονικά θέλεις να μας ενημερώσεις το φλερτ, και φαντάζομαι δεν κράτησε και πάρα πολλά λεφτά ή δευτερόλεπτα στο μυαλό σου για να πάρεις την απόφαση να έρθεις εδώ, έτσι? Υπήρχε πριν πάρα πολύ καιρό, πριν κοντά ένα μήνα, το ενδεχόμενο να έρθω στον Ηρακλή. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή όλα ξεκαθάρισαν μέσα μου και είπα ότι ναι, θέλω να αγωνιστώ στην ομάδα του Ηρακλή. Μετέπειτα υπήρχαν κάποιες συζητήσεις και τις τελευταία 1,5 εβδομάδα όλο και πιο έντονα ήρθα σε προσωπική επαφή με ανθρώπους της ομάδας. Και αυτό με διευκόλυνε καθημερινά, ούτως ώστε να καταλάβω ότι η απόφαση που έχω πάρει είναι η πιο σωστή. Αυτό βέβαια θα το δείξει ο χρόνος, αλλά πραγματικά δεν μετανιώνω για τίποτα, γιατί ήρθα σε μια ομάδα και θέλω να κάνω τα πάντα για να εκπληρώσω τους στόχους τους και να τους βοηθήσω, να τους βγάλω στο πρόσωπο όλους. Μια ομάδα που μόνο ονόματος, βάσει ονόματος, Μανώλη, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει, να κάνει πρωταθλητισμό. Ο κόσμος του Ηρακλή διψά για επιστροφή στη Super League. Θα το δεις και μόνος σου σύντομα και στα φιλικά στην Άωσα και οπουδήποτε και αν παίζεται, εντός και εκτός έδρας. Και είναι μια οικογένεια που θα αγκαλιάσει και εσένα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Θεωρείς με την εμπειρία σου στην δεύτερη εθνική κατηγορία, έχεις αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες και όχι μόνο, ότι μπορεί ο Ηρακλής να κοιτάει προς τα εκεί? Καταρχήν, αυτό για τον κόσμο και για το ότι είναι καταδικασμένος από τα αγωνιστή, θα συμφωνήσω απόλυτα και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να έρθω στην ομάδα. Είναι ένα έξτρα κίνητρο. Ήθελα να έρθω σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα καταφέρω να αγωνιστώ με τη φανέλα του Ηρακλή και μπροστά στον κόσμο του Ηρακλή. Εύχομαι να τον έχουμε δίπλα μας όλη τη χρονιά και σε καλές και σε κακές στιγμές, γιατί όλες υπάρχουν μέσα στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή μας. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια από ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα και θέλουν το καλό τους. Προσπαθούν καθημερινά για να βελτιώνεται η κατάσταση και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Θέλω να έχουμε την υγεία μας, να δουλεύουμε καθημερινά και στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες, να δίνουμε και την ψυχή μας. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος της χρονιάς. Ο Ηρακλής πρέπει να βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία και εγώ προσωπικά, όπως και οι συμπαίκτες μου, θα κάνουμε τα πάντα και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το καταφέρουμε. Ξεκίνησες ήδη, μπήκες στη διαδικασία μετά τις απαραίτητες εξετάσεις? Αύριο φεύγετε και για την Άωσα. Ναι, με το που έφτασα την Παρασκευή, γνώρισα τους καλούς μου συμπαίκτες, το προπονητή και όλους τους ανθρώπους της διοίκησης που είναι αυτή τη στιγμή. Έκανα τις προπονήσεις μου, πέρασα και τις απαραίτητες εξετάσεις, όλα πάνε καλά. Αύριο φεύγουμε για Νάωσα και εύχομαι να έχουμε όλη την υγεία μας, όλο το βασικό σταλέτη της προετοιμασίας, αλλά και όλη τη χρονιά, ούτως ώστε να καταφέρουμε να γίνουμε όσο πιο γρήγορα μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μανώλη, τι συνάντησες, τι αφουγκράστηκες από τον προπονητή σου, από τα αποδυτήρια, από τους συμπαίκτες σου, από τις εγκαταστάσεις της Μίκρας, από όλες τις συνθήκες που επικρατούν για σένα και την ομάδα? Με το που έφτασα στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, συνειδητοποίησα ότι έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Εργοτέλης είναι από μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Ηρακλής, συγγνώμη, Εργοτέλης, πέρασε με την ομάδα που έπαιζα. Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει ιστορία, πολύ ωραίο κόσμο. Έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί παίχτες από την ομάδα και
Πραγματικά είναι τιμή μου που θα φορέσει εγώ αυτή τη φανέλα. Τις πρώτες μου συζητήσεις με τον προπονητή και, αλλά και με τους ανθρώπους της ομάδας με έκαναν να νιώσω πάρα πάρα πολύ άνετα. Τα αποδυτήρια βαρτίζονται από πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολλούς καλούς χαρακτήρες και το σημαντικό είναι ότι όλοι γνωρίζουν το πόσο μεγάλος είναι ο Ηρακλής. Αυτό θα με κάνει και εμένα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και όλης της χρονιάς να με βάλει πιο εύκολα μέσα στο κλίμα, ούτως ώστε να καταλάβω σε ποια ομάδα ανήκω. Βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τρέφω απέραντο σεβασμό για την ομάδα του Ηρακλή αλλά και για όλο τον κόσμο που τρέχει για αυτήν, την στηρίζει και την αγαπάει και δουλεύει για αυτήν. Ήσουν στον Εργοτέλη και βάσει και αυτής της παρουσίας σου θέλω να μας μεταφέρεις το τι είναι Β' Εθνική πλέον, έτσι, το πόσο σκληρό θεωρείται αυτό το πρωτάθλημα και το τι πρέπει να έχει ο Ηρακλής, πιστεύεις, για να σταθεί όρθιος και να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την περσινή σεζόν του Ηρακλή στην τρίτη εθνική κατηγορία με αυτή που θα έχει μπροστά του τώρα. Χωρίς να θέλω να απαξιώσω την ομάδα του Εργοτέλη που πέρασα και στη Γάμα Εθνική εξάμεινο όταν πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά και πέρυσι το δεύτερο εξάμεινο της καριέρας μου, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία σύγκρισης με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ένα άλλο. Ο για τις κατηγορίες το είπα, από την τρίτη στη Β'. Ναι, ναι, απλά διαφέρουν και τα δεδομένα και τα θέματα της κάθε ομάδας. Εννοείται, σωστά, σωστά. Ο Ηρακλής έχει τα πάντα αυτή. Έχει να κάνει με το κλίμα, την φανέλα, την ιστορία και τη στήριξη του κόσμου. Θα το ξαναπώ, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ναι, ο κόσμος σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα, αυτά τα ξέρει και η διοίκηση καλύτερα στο πότε θα τελειώσει το ρόστερ και τι θα γίνουν, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Εγώ αλήθεια σας λέω, πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε τα θέλω του προπονητή και τόσο καλύτερα για μας. Αν μπαίνουμε καθημερινά στις προπονήσεις και δίνουμε το 100%, τότε μόνο να κερδίσουμε πράγματα έχουμε. Ξέρουμε ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που πρέπει να πηγαίνει καλά, πρέπει να πρωταγωνιστεί. Αυτό μας γεμίζει άγχος, αλλά θα το πω απλά, είναι κάτι που το ξέραμε, το γνωρίζαμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν θέλαμε μια ομάδα χωρίς πίεση και χωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο, θα επιλέγαμε κάτι άλλο. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εξαρτώνται πάρα πολλά από εμάς. Είμαστε μια ομάδα που πολλές άλλες θα θέλουν να την κερδίσουν λόγω του ονόματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να έχουμε κυρίαρχο στόχο την άνοδο στη Super League. Κάτι τελευταίο, Μανώλη, και πριν σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που έχουμε εδώ ζωντανά. Δεξί μπακ και τίποτα άλλο? Ή μπορείς να προσαρμοστείς και σε κάτι άλλο που θα σου ζητήσει ο προπονητής? Είμαι ένας χαρακτήρας που βάζω την ομάδα πάνω από το προσωπικό όφελος, οπότε δεν θέλω να σταθώ σε θέσεις. Μακάρι να παίξω και τερματοφύλακας και να κερδίσει η ομάδα. Ό,τι χρειάζεται η ομάδα, εγώ είμαι εδώ πέρα, θα το κάνω και θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι βοήθησες σε κάτι και η ομάδα σου το πέτυχε. Δεν θέλω να σταθώ σε θέσεις. Ο προπονητής τα ξέρει αυτά καλύτερα από τον καθένα. Ναι. Εύχομαι να μην χρειάζεται να παίξω σε άλλη θέση, να είμαστε όλοι υγιείς όλη τη χρονιά, χωρίς κάρτες, τραυματισμούς και τίποτα άσχημο. Αλλά στο οτιδήποτε χρειαστεί η ομάδα, εγώ θα είμαι εκεί και θα δώσω τον καλύτερο με αυτό. Και ελπίζω ο κόσμος να το εκτιμήσει, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας μου με εμπιστεύτηκαν και μου δώσανε αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ομάδα του Ηρακλή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Σου εύχομαι καλή αρχή, ολόψυχα, καλή δύναμη, με υγεία όπως σωστά είπες, από αύριο και σε όλη την ομάδα. Να το απολαύσετε μέσα στις δυσκολίες, γιατί η προετοιμασία είναι κάτι δύσκολο. Έτσι. Υπάρχει πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια από όλους σας. Και σιγά σιγά με τα φιλικά να δένεστε μεταξύ σας. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή αρχή. Μανώλης Νικολακάκης, το μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή.